Να μου λέω να εκεί είναι, λέω ένα πεντάρικο έχω μέσα, δεν έχω άλλο. Το παίρνει σαν κύριο, το ανοίγει, το παίρνει το πεντάρικο και φεύγει. Η ηλικιωμένη γυναίκα ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πω οι επιτίδιοι κατάφεραν να αποσπάσουν τα τελευταία χρήματα τη σύνταξή τη. Μπαίνει μέσα ένα μέχρι δύο μέτρα. Μου λέει, λέω ποιο είστε, τι θέλετε. Λέει, λέγομαι σταματάκι. Κάνω κάτι καλώδια εδώ στην εκκλησία με τον παπά Λεωνίδα. Και μου είπε να μου δώσετε εσεί ό,τι έχετε. Μάλιστα την έβαλε να μιλήσει στο τηλέφωνο και με το συνεργό του που προσποιήθηκε τον πατήρ Λεωνίδα Γιαλούρη προκειμένου να την πείσει να παραδώσει τα χρήματα. Λέ, λέει Κυριατούλα, σε παρακαλώ, δώσε του ό,τι έχει. Λέω Παπά Λεωνίδα, εγώ έχω ένα πενιντάρικο να περάσω όλο το μήνα. Δεν έχω άλλα, δεν έχω πάρει τη σύνταξη ακόμα. Ε, Έλεγε, δώστε το μου, λέει Κυριατούλα, και εγώ θα ανέβω το απόγευμα πάνω να σου το δώσω. Και τι να κάνω εγώ. Νωρίτερα ο θρασίτατο δράστη είχε επισκεφθεί ένα γειτονικό ζευγάρι χωρί όμω αποτέλεσμα, αφού οι δύο ηλικιωμένοι είχαν ήδη πέσει θύματα του ίδιου κόλπου την προηγούμενη χρονιά, έτσι αυτή τη φορά εμφανίστηκαν στην πόρτα πιο υποψιασμένοι. Εγώ σα ξέρω, μου λέει, εγώ είμαι σταματάκι από την Νέα Πολη. Σάζω, μου λέει, μια εκκλησία εδώ, βάνω καλώδια, και θέλω μερικά λεφτά που τα λήφθηκα. Μου λέει, να τον παπά λέω, σου μιλήσει. Μου δίνει λοιπόν ένα τηλέφωνο. Η εμιλιά του του λέω, δεν μοιάζει, δεν είναι αυτό. Μα δεν του δίνα εγώ γιατί ήταν η δεύτερη χρονιά που το έχει κάνει. Τα ίδια πράγματα, χτυπά και ανοίγει, ανοίγω και παρουσιάζεται μπροστά μου. λέει, έρχεται ο παπά Λεωνίδας με έστειλε να μου δώσετε λεφτά. Εγώ είχα στο πορτοφόλι Πορτοφόλι με ένα πεντάρικο. Ε, δεν φτάνουν, μου λέει. Πήρε το πεντάρικο, αυτό ψήφισε. Άνοιξε πώ ήταν άντρα μέσα, κατάλαβε. Παράλληλα, κρούσματα εξαπάτηση σημειώθηκαν σε γειτονικά χωριά, όπω τα εξιστόρισαν οι παθώντε στον εφημέριο, που κάνει έκκληση στου ενωρίτε του να μην πιστεύουν όποιο απαταιώνα επικαλείται το όνομά του. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο άτομο, ποιο είναι, άτομο, είναι αυτό το άτομο και χρησιμοποιεί το όνομα το δικό μου, αλλά από ό,τι πληροφορήθηκα και σε άλλου δύο ιερεί έχουν. Έχουν εξαπατήσει με τον ίδιο τρόπο και στη λατσίδα, συγκεκριμένα σε ένα χωριό και συμβολισμένοι εκεί, από ό,τι έμαθα σήμερα. Εγώ κάνω έκκληση και το ανακοίνωσα και πέρυσι στην ενωρία μου εδώ, και το ανακοινώνω και θα το ανακοινώσω και πάλι. Ο κόσμο, και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, να προσέχουν. Οι ηλικιωμένοι και ο ιερέα κατήγγειλαν τα περιστατικά στην αστυνομία, που προχώρησε σε μία προσαγωγή, καλώντα του για αναγνώριση. Είχαν πιάσει ένα με τα Μούσα. Του λέω το λέω στο διοικητή τη ασφαλεία, δεν είναι αυτό. Την ίδια ώρα, ο έφορο τη εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στην Κριτσά, σοκαρισμένο, αντιλήφθηκε τη δράση ιερόσιλων που έκλεψαν τα παγκάρια καθώ και ένα τάμα μεγάλη αξία. Κοιτάζω λοιπόν και είναι μισοανοιχτή η πόρτα. Ενώ την είχαμε κλειδωμένη. Είχε καμιά κοσταριά ευρώ. Και αυτό το πίσω. Το οποίο να έχει καμιά δεκαριά. Άντε, να έχει δεκαπέντε, δεν πήραν τίποτα. Ένα σταυρό μόνο πήραν από την εικόνα του Αγίου Παντελήμωνα. Ένα σταυρό κάνει και τρία κατοστάρικα. Αμέσω κλήθηκε η αστυνομία με τη σήμανση να παίρνει δακτυλικά αποτυπώματα. Η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών που έχουν αναστατώσει την περιοχή συνεχίζεται.